συζητάμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και μάλιστα με τον επικεφαλής, τον κύριο Ράσμουσεφ, για τα προγράμματα της Ελλάδος, τα περιφερειακά, για το περιφερειακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Είναι ένα πρόγραμμα προϋπολογισμού 554 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι έτοιμο για να εγκριθεί. Έχει υποβληθεί και ζητήσαμε όσο πιο γρήγορα εγκριθεί το πρόγραμμα, τόσο καλύτερα για τους ανθρώπους. Είναι ένα πρόγραμμα που είναι ανθρωποκεντρικό. Αλλάζει τελείως, είναι τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα προγράμματα. Γιατί τα περισσότερα χρήματα είναι για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Τα περισσότερα χρήματα πηγαίνουν για την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά ταυτόχρονα και για την πρόνοια για τους ανθρώπους. 554 εκατομμύρια για τους Θεσσαλούς, μόνο από το ΕΚΤ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ΕΚΠΑ, και θα πάρουμε επιπλέον χρήματα και για τον αγροτικό τομέα. Είναι έργα στα οποία διεισδύουν επιθυμίες των ανθρώπων. Έργα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Έργα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή αντιπλημμυρικά, αναβάθμιση ενεργειακή κτηρίων. Ήδη έχουμε 82 κτίρια ενεργειακά που αναβαθμίζουμε και συνεχίζουμε. Έργα για την υγεία, για την παιδεία, για τον πολιτισμό, για την επιχειρηματικότητα, για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, για τις δομές, κοινωνικά παντοπολία, φαρμακεία, για την καταπολέμηση της εξάρτησης από ουσίες, αλλά έργα που αφήνουν πίσω τους μέλλον και θετικό αποτύπωμα. Η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι μία από τις μεγαλύτερες περιφέρειες, από τις περιφέρειες οι οποίες αξιοποιούν κάθε ευρώ, τις περιφέρειες που διεκδικούν και κερδίζουν. Το πρόγραμμά μας είναι αυξημένο κατά 35%. Από 378 εκατομμύρια πήγαμε στα 554 και συνεχίζουμε να διεκδικούμε. Είναι μια περιφέρεια που φέρνει αποτελέσματα.